Στη Λάρισα θα πραγματοποιηθεί το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος που ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 17. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε και η συνέντευξη τύπου. Στο πλαίσιο της ειδικής προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας. Υποδεχόμαστε φέτος για δεύτερη χρονιά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Θεάτρου του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Τους καλωσορίζουμε λοιπόν. Η Λάρισα με δύο αρχαία θέατρα στο κέντρο της πόλης μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικότατο ρόλο στην ανάδειξη του αρχαίου δράματος, όπως και το Θεσσαλικό Θέατρο με τη μεγάλη παράδοση σε σπουδαίες παραστάσεις αρχαίου δράματος. Μέσα στο πλαίσιο του η ενότητα, το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος, αλλά και η παραγωγή της Μίδιας Πούρκα του Ανδρέα Φλουράκη, που είναι μια παράσταση που ετοιμάζεται για τους αρχαιολογικούς χώρους, έχουν μια ενότητα για μας, και γιατί είναι δύο θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη και των αρχαίων θεάτρων και των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. Γιατί όταν μιλάμε για τα αρχαία θέατρα της Λάρισας, που είναι μια μοναδική κληρονομιά, έχει σημασία κανείς να δει πώς χτίζει μια πιο ουσιαστική σχέση με το αρχαίο δράμα, με το χώρο, με τον τόπο και πώς το επανανοηματοδοτεί. Στο πλαίσιο της συνέντευξης αναφέρθηκαν και στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Η Μίδια». Είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο. Είναι μια Μίδια που παντρεύει το μύθο με την σύγχρονη γυναίκα, με τη σύγχρονη Μίδια. Μια Μίδια που προσπαθεί, έρχεται αντιμέτωπη με τους προβληματισμούς της, που θέλει να αλλάξει το μέλλον της και δεν μπορεί, δεν της ανοίγουν αυτή την πόρτα. Είναι ένα έργο που έχει παιχτεί σε πάρα πολλές και σε άλλα μέρη του κόσμου, και τώρα και εδώ στο Θεσσαλικό Θέατρο, και ευελπιστώ να πάει και σε άλλα μέρη. Το Μίδιας Μπούρκα είναι ένα έργο που γράφτηκε, η πρώτη γραφή του έγινε το 2010 στη Φουτζάιρα. Η Φουτζάιρα είναι μια πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είχα πάει εκεί λόγω μιας βράβευσης από την UNESCO, πάλι για έναν αρχαιόθεμο μονόλογό μου, την Κάση, και ήταν η πρώτη φορά που είδα από κοντά τις γυναίκες με τις μπούρκες. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 17 του μήνα.